Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι, και καλό μήνα. Με έναν ιδιαίτερα ψυχρό καιρό θα κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μα. Ήδη έχουμε χιονοπτώσει προ τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, σε περιοχέ δηλαδή που βλέπουν προ το Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου, βλέπετε χαρακτηριστικά στου δέκτε σα ότι στην περιοχή των Σποράδων, στην Ανατολική και Νότια Θεσσαλία, στην Νέβια, την Ανατολική Στερεά, τι Κυκλάδε αλλά και τη Βόρεια Κρήτη θα συναντήσουμε τώρα νωρί το πρωί. Βροχέ ή χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα και πρόσκαιρε τοπικέ χιονοπτώσει πιο ψηλά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε βελτιωμένο καιρό με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια και στα ανατολικά όμω υπηρετικά τμήματα, καθώ θα περνούν οι ώρε, ο καιρό θα βελτιωθεί και έτσι, εκεί γύρω στο μεσημέρι, στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα μα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και η Γη, όπω βλέπουμε χαρακτηριστικά, θα πνέουν από βόρειε-βορειοδυτικέ διευθύνσει με ισχυρέ. Και πρόσκαιρα τοπικά πολύ ισχυρέ εντάσει θα αρχίσουν να υποχωρούν οι άνεμοι καθώ θα πηγαίνουμε προ μεσημβρινέ και από γευματινέ ώρε και από τα βόρεια προ τα νότια. Δείξτε μία προσοχή στον παγετό που επικρατεί τώρα νωρί το πρωί. Έχουμε αρνητικέ θερμοκρασίε σε αρκετέ περιοχέ. Αργά το μεσημέρι θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στου 10 με 13 βαθμού στι περισσότερε περιοχέ. Θα κάνει λοιπόν αρκετό κρύο, ακόμη και αν επικρατήσει ηλιοφάνεια. Πάμε τώρα να εστιάσουμε την προσοχή μα στην περιοχή τη Αττική. Τώρα νωρί το πρωί, γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη θα συναντήσουμε ασθενεί τοπικέ βροχέ ή χιονόνερο και λίγα χιόνια σε περιοχέ με κάποιο έτσι υψόμετρο, περίπου 400 μέτρα και πάνω. Γρήγορα ο καιρό θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο σύνολο του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει με τοπικά ισχυρέ εντάσει. Τώρα νωρί το πρωί αργότερα θα αρχίσουν να υποχωρούν και ο υδράργυρο, όπω μπορείτε να παρατηρήσετε, ξεκινά τώρα νωρί το πρωί από του 2 με 4 βαθμού. Αργότερα δεν θα ξεπεράσει του 12 στο κέντρο τη πόλη. Πάμε και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη. Μα εδώ δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχετικά γρήγορα. Ενώ από το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικέ συνευχέ. Ο ισχυρό βορειά που επικρατεί στο θερμαϊκό σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί. Με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά του 10 βαθμού στο εσωτερικό τη πόλη αργά το μεσημέρι. Και πάμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη μέσα από του χάρτε των βροχοπτώσεων. Θα δείτε ότι αύριο Πέμπτη δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Από Παρασκευή, απόγευμα, όμω και στη συνέχεια, και κυρίω θα λέγαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα μα επηρεάσει ένα ψυχρό μέτωπο, όπω λέμε στη μετρολογία, το οποίο θα κατευθυνθεί από τα βόρεια προ τα νότια, θα επιδεινώσει τον καιρό, και από το Σάββατο το απόγευμα, αυτή η κακοκαιρία θα αφορά κυρίω περιοχέ τη Ανατολική και Νότια χώρα. Να οριοθετήσουμε λίγο την περιοχή αυτή από το ύψο τη Χαλκιδική και πιο νότια και από την οροσιρά τη Πίνγκου και πιο ανατολικά. Από το μεσημέρι, απόγευμα του Σαββάτου, αναμένουμε κακοκαιρία. Βροχέ, καταιγίδε σε θαλάσσιε και παραθαλάσσιε περιοχέ, χιόνια σιγά σιγά ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Θα δούμε τα χιόνια ακόμη και σε παιδινέ θαλάσσιε παραθαλάσσιε περιοχέ από το μεσημέρι τη Κυριακή και στη συνέχεια και εδώ στην Αττική. Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή του πρώτα στα βόρεια προάστια και δεν αποκλείεται προ το απόγευμα βράδυ τη Κυριακή να δούμε και γύρω-γύρω από το λεκανοπαίδιο κάποιε επιθέσει αυτών των χιονοκυμάτων. Θα τα δούμε βέβαια. Και τι επόμενε ημέρε με πιο σταθερά προγνωστικά στοιχεία. Κρατήστε όμω ότι ανοίγεται μπροστά μα ένα αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο διάστημα που θα πρέπει έτσι να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα και να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.